καλό μεσημέρι και... Τι κομμάτι είναι αυτό? Εδώ. Ποτέ δεν με μαθες, ποτέ να δίνεις. Μην πάνε τέτοια τώρα. Συγγνώμη Θεέ μου, αυτό έχει να κάνει με εμένα και τον Ιχολύπτη. Και μη με κρίνεις. Εκεί στα ψευτικά. Μ' αρέσει το ρεφρέν, τώρα βγαίνω από την κουζίνα, κάνω όλο το... Το λάθος μου το τελευταίο. Όλα τελειώσανε, τέρμα σου λέω. Είσαι το λάθος μου το πιο μεγάλο. Δεν το αναβάλω. Δεν φεύγω εγώ από σένα. Που να με σπρώχνεις, να με τραβάς, να με πετάς. Σ' αγαπάω. Και εγώ σ' αγαπώ. Αγόρι μου, τι κάνεις? Είμαι καλά εσύ? Πώς σου φαίνομαι? Μου φαίνεσαι απίστευτο όπως κάθε μέρα. Κανονικά πρέπει να πεις τα καλύτερά σου, Ιωάννα, αλλά δεν το πες. Δεν το πάει. Πρέπει να στεναχωρηθώ. Είπα απίστευτη. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από τα καλύτερά σου. Σ' αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ. Τι ωραία που σήμερα συναντιόμαστε και τι ωραία που σήμερα είναι Τετάρτη. Και τι θα κάνουμε εμείς? Σαλάτα. Αλλά τι σαλάτα? Νηστίσιμη. Και τι σαλάτα? Με κοινό, με γαρίδες, με τι άλλο? Λοιπόν, θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε σήμερα μια σαλάτα με κοινόα. Είναι ένα φυτό το οποίο έχει αρκετά. Αποτελείται από σπόρια βασικά. Ο Ιχολύπτης κάτι κάνει. Δεν ακούω τίποτα. Τι, απλά δεν σε βλέπω να χορεύεις και ανησυχώ. Χωρίς να ακούω τίποτα. Ανησυχείς γιατί αν μια γυναίκα χορεύει, πάνε πει ότι είναι χαρούμενη. Τώρα κατάλαβα γιατί χορεύεις. Σ' αγαπώ πολύ. Και με την πάρτι σου εγώ τρελαθεί γιατί. Τάσο, εσύ δεν φαίνεσαι, γιατί ρίχνεις τις φετελιές? Σ' αγαπώ πολύ, φίλη μου τηλεθεάτρια, και επειδή σ' αγαπώ πολύ, σήμερα θα σου δείξουμε. Δεν θα ξαναμιλήσω, δεν θα ξαναχορέψω. Θα είμαι εδώ, κουμπωμένη, διδωμένη. Να σε καμαρώνω, να σε καμαρώνω. Νομίζω ότι θέλεις μια βαρετή, Ιωάννα, πλάι σου. Όχι, όχι. Αυτό ζητάς από μένα. Σε θέλω όπως είσαι. Να γίνω συνηθισμένη. Όχι, όχι, καθόλου. Λοιπόν, και εκπομπή και θέατρο. Και... Δηλαδή, τα έχουμε όλα εδώ. Διαδραστικά. Εντάξει, πρέπει σταματάω. Να είμαι ο πιο ξενέρωτος μάγειρας που υπάρχει στον κόσμο. Σταματάω. Αλλά λίγο-λίγο δεν έχω κι εγώ ανάγκη να. Ρε παιδιά, δεν βγαίνω. Ιχολύπτη, πιστεύω ότι δεν με συμπαθείς καθόλου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άκου τι λέει, καμένη γη. Κανένας δεν μπορεί να σου αντιστάσει. Λίγο ακόμα και φεύγω. Μόνο με ένα κοίταγμα σου σπίτια δίνεις. Αφού στόχο, αφού στόχο. Στόχο ξαναπεί. Είσαι επόμενη. Πες το μου. Σ' αγαπώ πολύ. Τέλος, τέλος, τέλος. Αφού θέλεις να γίνω μια συνηθισμένη νοικοκυρά, αυτό θα κάνω. Πες μου τι θα χρειαστούμε για την ιστήσιμη σαλάτα, που είναι πολύ ωραία. Να γιατί πήρα δύναμη εγώ, γιατί άκουσα για κοινόα, για γαρίδες, για... Τι άλλο θα έχει μέσα? Λοιπόν, φίλοι και φίλες, και σαλάτα με κοινόα σήμερα. Λοιπόν, γαρίδες, κολοκύθι το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει. Κρεμμύδι ξερό, μουστάρδα, από κάτω που το έχουμε αλέσει στο μούλτι μαζί με λίγο ελαιόλαδο. Ντοματίνια κομμένα στη μέση, χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Απλά υλικά. Απλά. Θα με βοηθήσεις? Με πολύ και αγάπη. Ε? Εννοείται πως θα σε βοηθήσω. Ωραία. Γιατί πες, χωρίς εμένα μπορείς να κάνεις τις συνταγές τόσο αγαπησιάρικα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε αγαπησιάρικα τις κάνω χωρίς εσένα, ούτε μπορώ να τις ολοκληρώσω. Σε ευχαριστώ. Πες μου τι θέλεις. Να ρίξω λάδι στη φωτιά? Να ρίξεις λάδι. Θα το κάνω, Θεέ μου, ρίγα. Κοιτάξτε με, φίλες μου. Όλα με στείλει και χάρη, παιδιά. Όλα, όλα. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. Λέει ο Νίνο, όχι εδώ. Κολοκυθάκι μέσα. Τέλεια. Θα βάλουμε και το κρεμμύδι στο τηγάνι. Δάκρυα. Ωραία. Κουταλίτσα. Και ανακατεύουμε. Η συγκεκριμένη σαλάτα είναι ζεστή σαλάτα με κοινόα. Φυσικά τρώγεται και αν κρυώσει. Όχι επειδή τη λέμε ζεστή, δεν την τρώμε αν κρυώσει. Ναι. Okay. Ιδανικά όμως καταναλώνεται ζεστή. Ναι. Πολύ πιο νόστιμη, πιο γευστική. Σαλάτα ζεστή είναι δόκιμος όρος. Η σαλάτα δεν είναι συνεπαγμένη με το κρύο? Σαλάτα λέγεται οτιδήποτε έχει λαχανικά μέσα. Τα οποία μπορεί να είναι και ομά, μπορεί να είναι και επεξεργασμένα. Η κοινόα ή το κοινόα? Φαντάζομαι το κοινόα. Γιατί είναι, να μην είναι. Είναι δέντρο, είναι φυτό, δεν ξέρω πώς. Θα μας πεις. Πίσω από κάθε τι καλό κρύβεται μια γυναίκα, λένε. Καλό, κακό. Καλό. Θα δείξει τώρα. Σίγουρα δυναμικό θα είναι. Εγώ θα την πω η κοινόα. Γιατί από αυτή την εκπομπή επικροτούμε και στηρίζουμε πάρα πολύ τις νέες γυναίκες, τις γυναίκες οι οποίες διεκδικούν το ρόλο τους στην κουζίνα okay. και στη ζωή τους και στην κοινωνία εν γέννη. Αν όμως εσείς ξέρετε τι γένος είναι η λέξη κοινό, καλέστε τώρα στο 28 13 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook.
Δεν θα κερδίσετε κάτι, αλλά θα κερδίσετε την αγάπη μας, αν θέλετε. Δεν είναι κάτι αυτό, δεν είναι αυτό σημαντικό. Είναι. Απλά τους την δίνεις απλόχερα και ελπίζω να την απορροφούν και να την εκτιμούν. Γενικά, όχι μόνο οι τηλεθεατές μας. Σίγουρα την εκτιμούν. Λοιπόν, το κολοκύθι, το ραγιόνι και το κρεμμύδι, λίγο στο φτάρι, να ίσα-ίσα να μαραθεί. Λοιπόν. Εγώ τον μισώ. Τον αγαπώ τον Ιγολίπτη, αλλά σήμερα τον μισώ. Λοιπόν. Και. Μαραίνουμε λίγο, σοτάρουμε λίγο τα μαγατά σου. Ή σηκώνει χέρια για την κάμερα ή έχει χορεύει. Έχει μπερδέψει. Χορεύει. Εντάξει, ωραία. Χορεύει η καρδούλα του Τάσου. Τέλεια. Λοιπόν. Και όχι μόνο η καρδούλα του. Η Ιωάννα έχει αρχίσει και τσιγαρίζει το σοτάρι το κολοκύθι μαζί με το κρεμμύδι. Είναι σχεδόν έτοιμα. Έλα να βάλουμε καλό μπουκάλι. Τσιγαρίδι λέει μέσα. Δώσε παράνοια τον εαυτό μου. Βρίσκω σπάνια. Κλέβα ψυχή μου. Φτάνει στο σώμα σου αίμα το λάθος. Πάνω στο στόμα σου είμαι ένας άλλος. Ζω σε παράνοια τον εαυτό. Θέλεις να με διώξεις? Όχι, ποτέ, ποτέ. Θέλω δίπλα μου. Δίπλα μου. Ας θέλω συγκεντρωμένη για πάντα, για όλη μου τη ζωή. Θέλω συγκεντρωμένη συνταγή. Ξέρεις, μωρέ, τι γίνεται. Είμαι κι εγώ πρεσαρισμένη, μην νομίζεις. Και εδώ περνάω καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα σταματήσω να το κάνω. Σταματήσω να το κάνω, να μην σταματήσεις. Απλά αγχώνομαι μήπως δεν βγει καλή στιγμή. Θα σου δώσω χρόνο. Ναι. Αν κάτι δεν πάει καλά, θα αναλάβω την ευθύνη μου. Γιατί εγώ για οτιδήποτε κάνω, αναλαμβάνω τις ευθύνες. Τέλεια. Σε ευχαριστώ για αυτό. Αλλά πες μου τώρα τι θέλεις. Αυτό σε ετοιμάει που λες. Λοιπόν, βάλαμε τις γαρίδες. Απλά μια-δύο γυροβολιές που λέμε είναι έτοιμο. Πόσο ωραία μυρίζει όμως, φοβερό. Η γαρίδα μαζί με το κρεμμύδι και το κολοκύθι είναι τέλειος συνδυασμός. Θέλει λίγο χρόνο. Ακόμα λίγο, να βλέπει να μην διαφανίζει η γαρίδα, να σπίσει δηλαδή. Και είναι έτοιμη. Όσο η Ιωάννα ανακατεύει τελικά, πούμε στο τηγάνι, πάμε εγώ τώρα να τελειώσουμε την υπόλοιπη σαλάτα εδώ στον μπολ. Θα βάλουμε ντοματίνια, Ιωάννα, και γενικά διαλέγω να βάζω μέσα ζουμερά πράγματα. Γι' αυτό θα βάλουμε και τις γαρίδες. Έχουμε σοτάρει λίγο το κολοκύθι, θα βάλουμε τα ντοματίνια, γιατί το κοινόα ή η κοινόα, δεν ξέρω ακόμα πώς λέγεται. Ούτε εμείς. Είναι αρκετά στεγνός ο σπόρος, οπότε θέλουμε πράγματα μέσα αρκετά ζουμερά. Ναι. Δώσε μου ένα ντοματίνι. Από εκεί. Να βρω ένα χαριτωμένο, να σου ταιριάζει. Να, ναι, εμένα μου αρέσει και μόνο που μου τον δίνεις εσύ. Τέλεια. Ευχαριστώ. Μικρό, αλλά... Τέλεια. Λοιπόν, βάλαμε τα ντοματίνια μέσα, συνεχίζω με το αβοκάντο. Θα μου δώσεις λίγο την κουτάλα σου. Ό,τι θέλεις. Είναι δική σου. Τα δικά μου, δικά είναι, σου. Είναι δικιά μας. Τελειά. Είναι δικιά μας. Ωραία. Από κάτω θα βάλουμε αρκετό μέσα. Η Ιωάννα έχει σοτάρει πολύ ωραία με τις γαρίδες μαζί με το κολοκύθι. Τελειώσαμε. Κλείνουμε το τηγάνι. Δεν ξέρω αν το εννοεί, μέσα. Αλλά ελπίζω να το εννοεί. Φυσικά και το εννοώ. Ωραία. Βάζουμε όλα τελικά εδώ μέσα. Ξαναλέω, Ιωάννα μου, ότι άμα κάνεις αυτή τη σαλάτα, μπορεί να την πάρεις και την άλλη μέρα στο γραφείο. Θα είναι πάλι εξίσου νόστιμη. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αν τη δοκιμάσεις τώρα που είναι ζεστή. Ναι, είναι σίγουρα. Πολύ, πολύ πιο ωραία. Κάθε τι τον είναι εμβρασμό, ενώ ότι μόλις έχει βγει. Εμβρασμό, ε. Εμβρασμό. Πάνω στο βρασμό γίνεται χαμός, πάντα. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα το ή την κοινόα, την οποία πώς την έχουμε επεξεργαστεί. Όταν θα την αγοράσει η Ιωάννα και θα ανοίξει την συσκευασία, θα τη βράσει καλά. Υπάρχουν επίσης οδηγίες χρήσης πόση ώρα θέλει βράσιμο. Περίπου από ό,τι θυμάμαι, γύρω στα 15 λεπτά. Τον ακούμε τον παρασκευαστή, αυτόν που εν πάση περιπτώσει το. Στα πιο πολλά πράγματα, ναι. Στα άλλα, κάνουμε το δικό μας. Ανάλογα. Αν έχουμε εμπειρία, κάνουμε το δικό μας. Λοιπόν, και μόλις βράσει, κάτω από το νερό μετά, να το ξεπλύνουμε καλά. Ανακατεύουμε τελικά όλα μαζί. Πάντως είναι ένα υλικό το οποίο μέχρι πρότινος, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερος γνωστό, ευρέως γνωστό. Βάζω μουστάρδα, συνέχισε. Ναι. Το βλέπω ότι το επιλέγει πολλοί κόσμος στα σούπερ μάρκετ, αλλά και όχι μόνο, και σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα. Το θέλουν, το έχουν εντάξει στη διατροφή τους. Πολύ. Ναι, θεωρείται ψευτοδημητριακό. Δεν είναι δημητριακό, αλλά το αντικαταστούν με δημητριακά. Δεν έχει το άμυλο που κάνει ζημιά σε πολλούς ανθρώπους και θεωρείται και superfood. Ωραία. Λεμονάκι μπόλικο. Και είναι και μια πολύ ωραία αναισθησιμη πρόταση, βέβαια. Ναι, και για εσάς που δεν νηστεύετε, νομίζω ότι εγώ που δεν νηστεύω, μια χαρά θα το τιμήσω μετά. Δεν συνηστεύεις, είναι αμαρτωλή. Είμαστε λες. Εντάξει, λίγο, δεν πειράζει. Λένε ότι δεν έχει να κάνει με τη διατροφή, αυτό είναι απλά μια πειθαρχία. Ναι, και το άλλο. Όχι, εσύ κι εγώ. Αυτό μας συμβαίνει και το πιστεύουμε και πολύ σημαντικό ρόλο είναι τι βγάζουμε από το στόμα μας, όχι τι βάζουμε. Κουκουτσάκι. Πολύ φιλοσοφημένο αυτό που είπες.
Ναι, τη βγάζουμε από το στόμα μας. Όχι, 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 τη βγάζουμε, όχι τη βάζουμε. Καλό. Δεν το περίμενες, ε. Ναι, δεν έχει να κάνει με το τι τρώμε. Έχει να κάνει με το τι λέμε. Σίγουρα. Αλατάκι. Αλατάκι. Τώρα, άμα είσαι η Μαλέσκου, βάζεις λίγο αλάτι. Εγώ που ο Θέμος έβαλα λίγο παραπάνω. Πιπέρι. Είσαι αμαρτωλή. Τι πιπέρι, ρε, θα μας κάψω, άμα θέλω. Βγάλε την κουτάλα. Ακού, ακού, ακού. Μην αγχωθείς. Μπορεί να συμβεί σε όλα τα σπίτια. Διώχνουμε καταρχήν την πηγή του κακού. Να αλλάξει ο μάγειρας. Την κουτάλα. Ελαιόλαδο. Θα το δοκιμάσουμε αυτό. Ναι, και τώρα θυμάμαι μια ερώτηση που μου κάνουν αρκετά συχνά. Έλα, πες. Όλα όσα δοκιμάζεις σου αρέσουν. Λέω, τι εννοείται. Λέει, όλα όσα φαγητά δοκιμάζεις του Ρίγα σου αρέσουν. Λέω, με το χέρι στην καρδιά. Είπα έτσι και μ' ακούμπησα. Ναι, φυσικά και έχει να κάνει με τις επιλογές, τις γευστικές και τις προτιμήσεις του καθενός, αλλά όταν ξέρεις ότι κάτι γίνεται καλά, το εκτιμάς. Εγώ, ξέρεις, δεν θα σου πω ποτέ δεν μ' αρέσει κάτι. Θα σου πω ότι δεν. Όχι, δεν θα σου πω. Είσαι διπλωμάτης και αν δεν σου αρέσει κάτι, θα το πεις τόσο ωραία, χωρίς να με προσβάλλεις. Είμαι ευγενική και είμαι. Έτσι σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Δεν σημαίνει επειδή δεν τρελάθηκα εγώ ότι. Καταρχήν το απολαμβάνω. Το θέλω. Το δοκιμάζω. Μ' αρέσει να το δοκιμάζω. Αλλά μπορεί, αν με ρωτήσεις, θα το φας με την ευχαρίστησή σου, να σου πω ότι μπορεί να επέλεγα κάτι άλλο. Εννοείται. Αν είχα όμως μόνο αυτό, θα το απολάμβανα και θα έκανα. Δεν λέμε ψέματα εδώ. Τα λέμε. Όχι, λέμε μόνο αλήθειες. Και να ξέρετε τι κάνει η Ιωάννα. Αν φτιάξω κάτι που δεν της αρέσει, θα μου ποτέ δεν μ' αρέσει. Θα αργήσει να απαντήσει. Θα χαμογελάσει, θα γύρει λίγο το κεφάλι. Και σου πω, δεν σ' άρεσε. Όχι. Δεν είναι αυτό. Καλό ήτανε. Και μετά το βγάζω με το τσιγγέλι. Πείτε. Τι δεν σου άρεσε. Σε έχω. Όχι, δεν λέω ότι δεν μου αρέσει. Απλώς είναι πολύ ωραίο, σου λέω πάντα. Απλά ίσως να. Έτσι. Άμα κάνεις, λέει, παύσεις κάποιες φορές, καταλαβαίνει ο άλλος ότι κάτι δεν πάει καλά. Γι' αυτό όλοι οι πολιτικοί που μιλάνε με παύσεις. Δεν ξέρω, δεν θέλω. Κάτι δεν πάει καλά. Άσε και είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Να κάψουμε κόσμο. Οκ, okay, δεν θέλουμε. Λοιπόν, πρώτα από όλα να σου βουλευτώ να σου δώσω το νόστιμο, περίμενε. Να σε δω, να δω. Σου άρεσε. Τέλειο. Γιατί το έκανε σε σειρά. Είναι. Γιατί. Μα βλέπουν οι σώμα τώρα. Δώσε μια γαρίδα, να είμαι σίγουρη ότι θα το πάω. Σώμα, Ιωάννη, και πε και την ωραία. Και μην το πει κανενό. Δεν σου δώσω νόστιμο. Ω, μεγάλη μπουκιά, μεγάλη. Δεν είναι κακό. Μα το Θεό. Πολύ ωραία. Θα βάζα λίγο ακόμα λεμόνι. Να είναι σπιρτόζικο. Πολύ παρέα μαζί. Στύψτο. Πολύ παρέα μαζί μου κάνεις. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το λεμόνι, κάνει καλό. Και οξύτητα ταιριάζει πάρα πολύ στη σαλάτα συγκεκριμένη. Δώσε μου λίγο ακόμα πριν περάσουμε σε διαφημίσεις. Τέλεια. Φιλιά στην Αθήνα, φιλιά στους φίλους που με βλέπουν και στους συγγενείς. Και στους δικούς μου φίλους, από προχθές δηλαδή, γίνει και δική μου. Πολλά φιλάκια από εμάς εδώ. Καλά, καλά, μου κόλλησε. Κιόλο, τραγούδα μια φορά. Τι άλλο θέλεις να σου κάνω. Τόσο τσαλούνια το έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Και. Να σε κανένα. Και. Τέλεια, αλλά δεν μου αρέσει να. Κάνω performance ολόκληρο εδώ πέρα. Δίνω όλο μου τον εαυτό. Τι θες να κάνω, έβλεπε τον πάτο. Τι κάνω εγώ στο σπίτι μου. Και. Η Χολιπτάκο θυμίσει μετά να κουβεντιάσουμε λίγο. Περνάτε ωραία μαζί μας. Περνάτε. Γιατί εμείς περνάμε και το δείχνουμε. Γιατί εμείς είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα. Με εσάς. Με εμάς και με όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, στο ακουστικό μας, παντού. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η οικογένεια καθημερινά είναι στο σπίτι σας. Είμαστε στο ίδιο σπίτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Στην καρδιά της εβδομάδας, πάντα, έχεις τον τρόπο να κάνεις το κάτι παραπάνω. Και να μου φτιάχνεις τη διάθεση. Γιατί εγώ σήμερα είχα δύσκολη μέρα, Θεμό Ρίγα. Μην με κοιτάζεις που κάνω τα σαλιμάκια μου. Δεν σου φαίνεται, το δουλεύεις πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το δουλεύουμε πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται αυτό το κομμάτι με τις συνταγές. Τα τσαλιμάκια μας τα κάνουμε γιατί έτσι είμαστε σαν άνθρωποι. Αυθεντικοί, αλέγκροι, εξωστρεφείς, επικοινωνιακοί, γιατί είμαστε δικά σας παιδιά. Και δικά μας παιδιά είστε όμως και εσείς, μια μεγάλη οικογένεια που τώρα θα σας αφήσουμε για λίγο. Και μετά θα επιστρέψουμε. Η Κοινόα μου στείλαν μήνυμα. Η Κοινόα. Τι σου είπα εγώ ότι πίσω από κάθε τι καλό και υγιεινό και θρεπτικό και σίγουρα δυναμικό κρύβεται γυναίκα. Ένα χειροκρότημα για την παρουσιάστρια θα ήθελα τώρα. Σας ευχαριστώ. Τάσο μη σφυρίξεις. Θα μας διώξουν, θα χάσουμε τις δουλειές μας, θα πάμε το λογιστήριο. Λοιπόν, διαφημίσεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά.